Πριν από τρεις μέρες είχε πει ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το να σκοράρει, τον ενδιαφέρουν και οι assist που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια, τα δύο τελευταία τελικά παιχνίδια, έχει βρει τρεις φορές το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα. It's also always nice to score for a striker, but I'm more happy for the work that all the boys have put in the last games. I think we are improving well, and this is the most important. Of course, I like to score, but that's not the most important. Είναι φυσιολογικό ότι ένας επιθετικός θέλει να σκοράρει. Αυτή είναι η δουλειά μας, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ ικανοποιημένος από τη δουλειά που έχει κάνει συνολικά όλη η ομάδα, όλα τα παιδιά, αυτό που δείξαμε και σήμερα. Προφανώς και μου αρέσει να σκοράω, αλλά σημασία έχει η συνολική εικόνα της ομάδας. Πώς αισθάνεται το επίπεδο της ομάδας την ώρα της αναμέτρησης, πώς αισθάνεται ο ίδιος, έμπειρος είναι, έχει αγωνιστεί σε πολλές ομάδες. It's like I said, I think we are improving really well. Of course, we need to get better some things. It's normal, we are in pre-season. We have, I don't know, 3 weeks of work, I'm not sure. There is things that we need to improve, but I think we are doing really well, we are working really well. The atmosphere is nice also, so I think we are on the right way. Ξεκινώντας από το τέλος, νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχουμε 2-3 εβδομάδες και έχουμε και μπροστά μας και άλλο χρόνο να προετοιμαστούμε. Οπότε θεωρώ ότι βελτιωνόμαστε αρκετά, παιχνίδι με το παιχνίδι και γενικότερα μέρα με τη μέρα είμαστε καλύτεροι. Δουλεύουμε σκληρά, δουλεύουμε καλά. Υπάρχει και καλό κλίμα συνολικά στην ομάδα, οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Στις 5 Αυγούστου υπάρχει ένα παιχνίδι. Τους πιθανούς αντιπάλους τους ξέρουμε. Τον απασχολεί ή επικεντρώνεται απλά στη δική του ομάδα και πώς θα παρουσιαστεί έτοιμο? I think we will have time to speak about that with the coach, with everyone inside. Now we are focused day by day in improving, in do finish well the preseason with the next game against Feyenoord. That will be a difficult opponent. And I think we will have time to speak together about the opponent for the Conference League. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο ακόμα, είναι νωρίς, έχουμε χρόνο να σκεφτούμε το πιθανό αντίπαλό μας, να δουλέψουμε με τον προπονητή, να μας πει και εκείνος το τι πρέπει να κάνουμε. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρώσουμε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με έναν ωραίο τρόπο. Έχουμε το παιχνίδι με τη Feyenoord που είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, οπότε τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά.